Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο μεγαλύτερος των Αποστόλων, χωρίς αυτό το μεγαλύτερος να σημαίνει ότι είχε διαφορετική παρουσία στην πρώτη εκκλησία, αλλά ήταν ουσιαστικά η γραφίδα που καταγράφει αυτό το θέλημα του Θεού. Εκείνο που λένε συχνά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, το θέλημα του Κυρίου Γινέστο, δηλαδή να γίνει αυτό που θέλει ο Κύριος. Το βλέπουμε να το καταγράφει ο Μέγας Παύλος, μαζί με τον Πέτρο, τον Απόστολο στις καθολικές του επιστολές, τον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο που εόρταζε χθες, τον Άγιο Ιάκωβο και κάποιους μαθητές του Χριστού, άλλους, οι οποίοι παρέδωσαν αυτά τα οποία έχουμε παραλάβει. Εκείνοι οι άλλοι μαθητές είναι ο Ματθαίος, ο Λουκάς και ο Μάρκος, οι Ευαγγελιστές. Άρα, ό,τι έχουμε παραλάβει είναι καταγεγραμμένο. Εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός δόθηκε και γραπτός. Ο Παύλος, ως Σαούλ, που ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ, ήταν εχθρός του Χριστού. Θα μπορούσατε εσείς σήμερα να δείτε στην Εκκλησία να κηρύττει ένας μέχρι χθες εχθρός του Χριστού. Άπαπα θα λέγαμε σήμερα. Κι όμως στις συναγωγές κηρύττει ο μέχρι χθες εχθρός του Χριστού. Πώς συναντά ο εχθρός του Χριστού τον Ιησού? Με μία εμπειρία, την εμπειρία της Δαμασκού. Και αφού έχει αυτή την εμπειρία της Δαμασκού και του παρουσιάζει το ίδιος ο Χριστός και τον τυφλώνει και του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, γιατί με κυνηγά Σαούλ, γιατί δηλαδή στρέφεσαι εναντίον μου?» Και ο τυφλός Σαούλ τον ρωτά «Ποιος είσαι Κύριε, εγώ δεν σε ξέρω, πώς γίνεται να σε κυνηγώ και να μην σε ξέρω, πώς γίνεται να σε διώκω και να είναι σε άγνωστος σε εμένα?» Και ο ίδιος ο Σαούλ μετά από αυτή την εμπειρία βαπτίζεται από τον Ανανία, τον Απόστολο του Χριστού. Ο Ανανίας όταν άκουσε από τον Θεό, από τη φωνή του Θεού ότι θα έρθει ο Παύλος να βαπτιστεί από σένα, λέει «Κύριε, μα αυτός σκότωνε χριστιανούς μέχρι εχθές, τους αδελφούς μου, τους συμμαθητές μου», θα λέγαμε με σημερινούς όρους, ενώπιον του κοινού μας διδασκάλου του Ιησού Χριστού, τους έσφαζε. Γίνεται αυτός να είναι σήμερα ενώπιον μου και να θέλει να βαπτιστεί από μένα? Και όμως αδελφοί μου, τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους, ο Θεός τα κάνει δυνατά στο σχέδιο της δικής του παντοδυναμίας και της δικής του διαταπεινώσεως κοσμοκρατορίας. Ο κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου, ο διάβολος, φαίνεται ότι κερδίζει επειδή επιδεικνύει τα έργα του και την δύναμή του που φαίνεται, αλλά δεν είναι δύναμη. Δύναμη είναι, αδελφοί μου, ο κενός σταυρός του Χριστού, κενός με έψιλον, αδιανός τούτο το διάστημα επί του σταυρού, γιατί ο Ιησούς είναι αναστημένος. Ας ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι που τον είδαν να κηρύττει στη συναγωγή. Ακούστε τι λέει. «Ουχ ούτως εστίν ο πορθής σας εν Ιερουσαλήμ της επικαλουμένου στο όνομα τούτο? Αυτός δεν είναι που κυνηγούσε όσους ήταν στην Ιερουσαλήμ και επικαλούνταν το όνομα του Ιησού Χριστού? Και όδε εις τούτο ελήλυθεν ειν αδεδεμένους αυτούς αγάγει επί τους αρχιερείς?» Και εδώ λέει, δεν τον έστειλαν οι αρχιερείς των Ιουδαίων, οι δικοί μας αρχιερείς του τότε, γιατί ήταν μέλη της συναγωγής αυτοί που τα λένε και καταγράφηκαν στις πράξεις. Δεν είναι αυτός που ήρθε δηλαδή με τα συστατικά γράμματα των αρχιερέων της Ιερουσαλήμ στην Δαμασκό και στην Αντιόχεια, τη μεγάλη πόλη, για να αφαιρέσει τις ζωές των χριστιανών? Αυτό διερωτώνταν. Πολλές φορές και εμείς το διερωτώμεθα. Αυτό το ερώτημα το έχουμε. Το επεξεργαζόμαστε μέσα μας. Και λέμε «Μα αυτός είναι έτσι.
Μα αυτός είναι αλλιώς. Αδελφοί μου, όταν είμαστε πτωτικοί άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που ακολουθούμε την πτώση και είμαστε ακόμη στην αμαρτία και δεν έχουμε την επίσκεψη της Θείας Χάριτος διαμετανοίας, που την εμπειρία αυτή την έχουν οι Άγιοι του Θεού, είμαστε στην κατάσταση αυτή που πάντα βρίσκομαι το κακό στον αδελφό. Όταν γίνομαι άνθρωποι του Θεού, γίνουμε ουσιαστικά Χριστοφόροι. Γι' αυτό και ο Παύλος μαζί με τους υπολείπους είναι όντως θεοφόρος, είναι όντως Χριστοφόρος. Οι υπόλοιποι τον γνώρισαν, τους κάλεσε ο ίδιος. Τον Παύλο τον κάλεσε τέτα τέτ θα λέγαμε, ενώ ο Παύλος δεν τον έβλεπε. Πρόσωπο προς πρόσωπο του μιλούσε ο Ιησούς. Ο Παύλος είχε τυφλωθεί. Αυτή την εμπειρία της τυφλώσεως που τον οδήγησε η αμαρτία σε αυτή την τύφλωση, την έκανε εμπειρία χάριτος. Μετενόησε, μετεστράφει από αυτό το κακό που είχε σκεφτεί να αφαιρεί τις ζωές των χριστιανών και έγινε όντως Χριστοφόρος και δίδασκε τον Ιησού στους ανθρώπους. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Χριστοφόρος. Ο Άγιος Χριστοφόρος ήταν ένας πολύ δυναμικός άνδρας, ο οποίος όποιον τα έβαζε μαζί του, βούταγε το ρόπαλό του, ο Ρέπροβος, έτσι ήταν το όνομά του, και όποιος του αντιστεκόταν έτρωγε ένα χέρι ξύλο βαρύ, γιατί ήταν χειροδύναμος και για την εποχή εκείνη τα 2 μέτρα που ο μέσος όρος ύψους των ανθρώπων ήταν 1,5 με 1,55 με 1,60 σε όλη τη Μεσόγειο, ο Χριστοφόρος ήταν υψηλός και χειροδύναμος. Η χειροδυναμία του, αυτό το που είχε είναι χάρισμα από το Θεό, του δόθηκε. Το δούλεψε με την γυμναστική, θα λέγαμε απλά με τις εργασίες που έκαμε εκείνο τον καιρό. Αυτό το χάρισμα το πήρε από την αμαρτία, από εκεί που χτυπούσε τους άλλους αδελφούς, το ίδιο χάρισμα. Την δυναμική του και το έκαμε καλοσύνη. Μετέφερε τους ανθρώπους από το ένα μέρος του ποταμού στο άλλο. Κάποια στιγμή στην παραλία που ήταν από τη μία κήτη του ποταμού να τους οδηγεί στην άλλη, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Εκείνο το καιρό οι γέφυρες δεν υπήρχαν. Ούτε ξύλα είχανε, ούτε πριόνια με σημερινούς όρους για να κόψουν ξύλα και να φτιάξουν κάποιον τρόπο. Ο Χριστοφόρος μία φορά είδε ένα μικρό παιδάκι και του λέει ο Ρέπροβος, ακόμη δεν είχε γίνει Χριστοφόρος. Ο Ρέπροβος του λέει, πού πας μικρέ? Λέει, πάω από τη μία μεριά, θέλω να με πας στην άλλη, θα με περάσεις, θα με αντέξεις, του λέει το παιδί. Ο χειροδύναμος και δυναμικός Χριστοφόρος του λέει το εξής. Θα σε αντέξω, θα μπορέσω να σε μεταφέρω. Το ξανακοιτάζει το παιδάκι και τον είδε μια σταλιά, τον έβαλε στον ώμο του. Έτσι τον δείχνει και η εικόνα, μα προσέξετε, και οι αγιογραφίες όλες δείχνουν τον Άγιο Χριστοφόρο, ενώ δεν συνηθίζεται μέσα σε ένα ποτάμι, και η αγιογραφία, παρόλο που δεν τη βλέπω καλά, αυτό δείχνει, και κρατά στον αριστερό του ώμο, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιησού. Και ενώ περίμενε ότι θα περάσει το παιδί πολύ εύκολα, το παιδί άρχισε να τον δυσκολεύει. Βάραινε ο μικρός. Τα χάσε. Ο χειροδύναμος και δυναμικός Ρέπροβος. Τα χάνει ένας άνθρωπος δυνατός. Ναι, αδελφοί μου, ενώπιον της δυνάμεως του Θεού όλοι είμεθα τίποτα. Όλοι γνωρίζουμε ότι είμεθα ελάχιστοι ενώπιον αυτού. Τελικά γινόταν πολύ βαρύς. Γύρισε και το είδε το παιδί και εκείνη την ώρα του λέει πλέον, του αποκαλύφθηκε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός και του είπε πλέον δεν θα λέγεσαι Ρέπροβος, θα λέγεσαι Χριστοφόρος ή Χριστόφορος, είναι σχεδόν το ίδιο. Ο Χριστοφόρος είναι αυτός που Χριστόν φέρει, τον μεταφέρει. Γιορτάζουν οι αυτοκινητιστές, οι μεταφορείς πολλές φορές σήμερα και οι οδηγοί, όλοι γιορτάζουμε όσοι πιάνουμε τιμόνι.
Και θα πάω στο πιο πρακτικό, στο πιο απλό. Όταν πιάνουμε το τιμόνι μας, όπως και όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας, και όταν εισερχόμαστε για να φάμε στο σπίτι μας, κάνουμε το σταυρό μας. Όχι γιατί δεν έχουμε μυαλό και δεν μπορούμε μερικά πράγματα να τα προβλέψουμε, αλλά πολλές φορές όσοι κρατάμε τιμόνι, και εγώ που έχω πέσει 10 Ιανουαρίου του 2009 σε γκρεμό, είναι πάνω από 5 μέτρα εκεί στους φούρνους, ξέρω ότι αν ο Θεός θέλει ζεις μετά τον γκρεμό και αν ο Θεός θέλει να αφαιθεί στην αιωνιότητα, είναι δικό του θέλημα. Γιατί επιλέγει να κρατήσει κάποιον στη ζωή και κάποιον να τον αφήσει να φύγει, είναι εντελώς δικό του θέμα και δεν υπησερχόμεθα στα μυστήρια του Θεού. Εμείς ξέρουμε όταν κάνουμε ταξίδι σταυρώνουμε το τιμόνι μας, σταυρώνουμε τον εαυτό μας και είμαστε εχέφρονες όταν κρατούμε τιμόνι. Όπως ήταν εχέφρον ο Άγιος Χριστοφόρος και ως ρέπροβος, κοίταζε που πατάει. Δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνω εγώ αμέριμνος χωρίς να κοιτάζω το δρόμο και θα περιμένω να με σώσει ο Κύριος. Τότε την αμέλειά μας και τη χαζομάρα μας την πληρώνουν και άλλοι αδελφοί και δεν θα ήταν σωστό. Ναι, όντως, ο Παύλος είναι Χριστοφόρος, ο Άγιος Χριστοφόρος είναι Χριστοφόρος, φέρει Χριστόν δηλαδή, εντός του και πάνω στον ώμο του Άγιος, όπως τον δίνει η Αγιογραφία, και εμείς καλούμαστε μέσα στο άθλημα της Εκκλησίας το πνευματικό να γίνουμε Χριστοφόροι λαοί, να φέρουμε Χριστόν στην καρδιά μας, αδελφοί μου και παιδιά μου αγαπητά, στην ύπαρξή μας, στη διάνοιά μας, ούτως ώστε ο Χριστός να φέρει στην καθημερινότητά μας ευλογία και χαρά, αλλά και στις δυσκολίες που είναι περισσότερες και στα προβλήματα, εμείς να έχουμε το νου μας συγκεντρωμένο σε μια εικόνα που τούτη τη στιγμή βλέπω, στο κεράκι που καίει, και να ξέρουμε ότι το κεράκι φωτίζει το σκοτάδι και το σκοτάδι είναι ανύπαρκτο όταν υπάρχει ένα κεράκι. Όταν υπάρχουν πολλά κεράκια, το σκοτάδι φεύγει και έρχεται φως. Όταν εμείς γίνουμε μικρά κεράκια που ενώπιον της Αγίας εικόνας του Χριστού καίμε, τότε εμείς θα είμαστε το μικρό φως που θα παίρνουμε φως από το μεγάλο φως που είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός μας. Αμήν.